Δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή 17χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Πρέβεζας Ιωαννίνων κοντά στη γέφυρα Καλογύρου. Θα συνδεθούμε τώρα μέσω Skype με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Γιάννη Βασιλιάδη από την ιστοσελίδα On Preveza News προκειμένου να μάθουμε αναλυτικά για τις εξελίξεις που είχαμε. Βέβαια, τραγικές εξελίξεις, Γιάννη, γιατί δεν θα αναφερθούμε μόνο σε αυτό το συμβάν, αλλά και σε κάτι άλλο το οποίο έχει προκύψει. Να ξεκινήσουμε όμως από αυτό, αφού πρώτα σε καλησπέρισω. Καλησπέρα λοιπόν από την Πρέβεζα. Πραγματικά, όπως το είπε στα ξημερώματα, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της το 17χρονο κορίτσι από το θεσποντικό της Πρέβεζα, στο οποίο την Παρασκευή, στο μοιραίο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο δρόμο έξω από την Νέα Κερασούντα της Πρέβεζας, όπου στο ίδιο τροχαίο δυστύχημα είχε χάσει την ζωή της η 48χρονη Ειρήνη, η 48χρονη φοριακός λοιπόν από την Πρέβεζα. Έτσι σήμερα άλλο ένα νεαρό κορίτσι έχασε την μάχη για τη ζωή της. Είχε σοβαρά προβλήματα στο κεφάλι, ήταν στην εντατική μονάδα θεραπείας του νοσοκομείου της Άρτας. Δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή. Η κηδεία λοιπόν της 17χρονης Ειρήνης θα γίνει αύριο στην ιδιαίτερη πατρίδα της στο θεσποντικό της Πρέβεζας στις 10 η ώρα το πρωί. Ενώ αύριο θα ολοκληρωθεί και θα πέσει η αυλαία και για την 48χρονη Ειρήνη, την εφοριακό, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στις 4 το μεσημέρι. Έτσι λοιπόν από αυτό το νέο τροχαίο δυστύχημα, δύο νέα κορίτσια έχασαν την ζωή τους αναπάντεκα, χωρίς κανείς μέχρι και αυτή τη στιγμή να γνωρίζει το γιατί. Ένα μεγάλο γιατί, φυσικά, που πλανάται στην πόλη της Πρέβεζας. Βέβαια, στην Πρέβεζα δεν είχαμε μόνο τροχαία, είχαμε όμως και άλλα περιστατικά δυσάρεστα. Έτσι. Με δυσάρεστα τα οποία συνέβησαν στο χωριό Μυρσίνη της Πρέβεζας προχθές, χωρίς λόγο και χωρίς αφορμή, ή τουλάχιστον δεν έχει μαθευτεί μέχρι στιγμής τι έγινε και όπλησε το χέρι του 48χρονου να ρίξει με το κυνηγητικό του όπλο και σχεδόν εξ επαφής στο πρόσωπο ενός 40χρονου από το Μεγαδέντρο, 40χρονου ιδιοκτήτη καφενείου, του Νίκου, ο οποίος χθες άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Στο ίδιο περιστατικό, ο δράστης πυροβόλησε και τον αδερφό του στην κοιλιακή χώρα, αλλά και στα πόδια. Ο αδερφός του παραμένει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Βέβαια, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουμε και τις ανακοινώσεις από τους γιατρούς, δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του. Παρ' όλα αυτά, θα μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Σήμερα το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα της Πρέβεζας ο 48χρονος δράστης προκειμένου να απολογηθεί. Όμως δεν ήταν κοντά του ο δικηγόρος του, ο ποινικολόγος, ο γνωστός ποινικολόγος, ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, ο οποίος όμως θα βρίσκεται την Παρασκευή. Έτσι λοιπόν έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον εισαγγελέα εκ νέου ο 48χρονος δράστης, παρουσία του δικηγόρου του. Την Παρασκευή βέβαια δεν έχει καθοριστεί ακόμα η ώρα μέχρι στιγμής. Ένα θλιβερό γεγονός που και αυτό στιγμάτισε με ένα μεγάλο γιατί ολόκληρο το νομό της Πρέβεζας, καθώς ο 40χρονος Νίκος, που τον γνώριζαν όλοι, μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια. Ο 40χρονος ήταν πατέρας ενός δίχρονου αγοριού και μόλις πέρυσι παντρεύτηκε την αγαπημένη του, την Έλενα, και έτσι λοιπόν κατά πάσα πιθανότητα αύριο να πέσει και η αυλαία για τον 40χρονο Νίκο. Τραγικά. Τραγικά περιστατικά. Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία και της Άρτας και της Πρέβεζας τις τελευταίες μέρες, Γιάννη. Παρακολουθούν αποσβολωμένοι, θα έλεγε κανείς, όλα αυτά τα οποία εκτιλήσονται, γιατί είναι τραγικό για όποιον άνθρωπο πληρώνει φόρο αίματος στην άσφαλτο, πολύ δε περισσότερο όταν αυτό έχει να κάνει με νέα παιδιά. Πάντως, ψάχνοντας λίγο τα αρχεία, διαπίστωσα ότι τα τελευταία 10 χρόνια τρία νέα παιδιά, αγγελούδια, έχασαν την ζωή τους από την περιοχή του Θεσπρωτικού.
Πριν από 10 χρόνια λοιπόν, στο Ριζοβούνι, μια παρέα με παιδιά, 15-16 ετών ήταν τότε, έκαναν βόλτες με τα μηχανάκια. Τα μηχανάκια συγκρούστηκαν και τότε έχασε την μάχη για τη ζωή του ο τότε 15χρονος Αλέξης. Πριν από 6 χρόνια, την ημέρα των γενεθλίων του, ο 15χρονος τότε Θοδωρής ζήτησε ως δώρο τον πατέρα του να κάνει μια βόλτα με το μηχανάκι του πατέρα του. Ο πατέρας του δεν του χάλεσε το χατήρι. Ο Θοδωρής βγήκε στον δρόμο, εκεί όμως τον παρέσυρε ένα γιοταχή και έτσι άφησε τότε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Και σήμερα ένα τρίτο παιδί, ένα αγγελούδι, η 17χρονη Αλεξία, χωρίς κανείς να μπορεί να πει κουβέντα για το τι έγινε το βράδυ της Παρασκευής έξω από τη Νέα Κερασούντα, και το 17χρονο κορίτσι δυστυχώς έχασε την ζωή του. Έτσι λοιπόν, τρία νεαρά παιδιά έχασαν την ζωή τους από την περιοχή του Θεσπορτικού, όλοι μαθητές λυκείου. Πάντως οι γονείς και αρκετοί κάτοικοι του Θεσπορτικού είναι ανάστατοι με όλα αυτά τα περιστατικά, και όχι μόνο του Θεσπορτικού, αλλά ολόκληρο και του νομού της Πρέβεζας. Και αξίζει να τονίσουμε ότι οι δύο μεγάλοι οδικοί άξονες, η Εθνική Οδός Πρέβεζας Ιγουμενίτσας και Πρέβεζας Ιωαννίνων, να το πούμε απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, είναι στα μαύρα του στα χάλια. Είναι γεμάτο μπαλώματα, είναι ένας από τους λόγους που έχουμε πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα, μαζί με όλους τους υπόλοιπους φυσικά λόγους. Παράδειγμα. Και γι' αυτό, έτσι, γιατί είναι πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να προξενήσουν ένα τροχαίο ατύχημα, πόσο μάλλον δυστύχημα. Ένας από αυτούς είναι και η άσφαλτος. Η άλλη είναι η κατανάλωση αλκοόλ, η μη χρήση σωστή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι προσπεράσεις, οι ζώνες που δεν φορούν πάρα πολλοί οδηγοί και τα κράνη οι ίδιοι κλειστές. Είναι κάποιοι από τους λόγους που χάνουν στην άσφαλτο, κυρίως νέοι άνθρωποι, την ζωή τους, από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι λοιπόν, καλό θα ήταν οι αρμόδιοι φορείς της περιφέρειας Ηπείρου, από τον Περιφερειάρχη τον κύριο Καχρημάνη, τους αντιπεριφερειάρχες, τους δημάρχους, τους υπεύθυνους της τροχέας και όλους τους υπόλοιπους φορείς να καθίσουν σε ένα στρογγυλό τραπέζι, προκειμένου να δουν τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η Ήπειρος δεν μπορεί να χάνει άλλο νέους ανθρώπους από τη μια στιγμή στην άλλη, και σπίτια να κλείνουν και να βάφονται στα μαύρα. Με συλληπιτήρια στην οικογένεια των παιδιών, του παιδιού, του 17χρονου, και κουράγιο στους γονείς της. Που έχασαν την ζωή τους τόσο άδικα τις τελευταίες ημέρες. Να σημειώσουμε ότι μέσα σε διάστημα σχεδόν μιας εβδομάδας η Πρέβεζα και η Άρτα θρύνησε, φυσικά και με τον χαμό της 17χρονου σήμερα, συνολικά 9 άτομα, 9 συμπολίτες μας. Είναι τεράστιος αριθμός. Είναι συγκλονιστικό και σοκαριστικό. Ακριβώς. Είναι τεράστιος αριθμός και πραγματικά αυτό το γιατί θα βρίσκεται πάνω από τους δύο γειτονικούς νομούς. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.